έναν πλατινένιο δίσκο και δύο χρυσούς και είσαι μόλις 26 χρονών. Σχεδόν. 27. Σχεδόν. 28. Α, όχι 28. Όλα αυτά σε κάνουν να χαίρεσαι ή να φοβάσαι για το μέλλον, να λες τελικά θα συνεχίσει αυτή η επιτυχία, θα τα καταφέρω ή κάποια στιγμή θα εξαφανιστώ. Θα ήταν, δεν θα σωστό να μην χαίρομαι, με ένα υγιή τρόπο, είμαστε σε υγιή πλαίσια πάντοτε βέβαια. Χαίρομαι αυτά που συνέβησαν όλα, αλλά έπειτα και συνέχεια. Και είναι δύσκολη ως ο δρόμος, δύσκολη συνέχεια. Και από σήμερα κοιτάω το μέλλον με αισιοδοξία, σίγουρα. Πρόσφατα, Αλεξία, σε κάποιο γυναικείο περιοδικό, δημοσιεύτηκε ένα αφιέρωμα που είχε τον τίτλο «Τα κορίτσια της ελληνικής pop» και στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ φαινόσασταν όλες να θάβεται η μία την άλλη πάρα πολύ τσουχτερά και έτσι στο ψητό κατευθείαν και στο ψαχνό. Πώς συνέβη αυτό? Όταν υπάρχουν στη δουλειά μας δημοσιογράφοι, γενικά άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από στην προηγούμενη περίπτωση τι είναι σωστή δημοσιογραφία, δεν είναι καν, ούτε καν, δεν έχουν στη στοιχειώδη ευγένεια που πρέπει να έχει κάποιος. Όταν καλείς κάποιον να πάρει συνέντευξη και στην κοινωνική περίπτωση τους ανοίγουν την ψυχή μου και είναι πάντα ειλικρινής και ανθρώπινη και ζεστή και μετά καταλαβαίνουν αυτό και γράφουν ό,τι φανταστούν. Δηλαδή για να καταλάβω, δεν τα είπατε αυτά που γράφτηκαν. Σαφώς όχι. Δεν τα είπατε. Αυτό όταν καθαρός το δηλώνεις δημόσια αυτή τη στιγμή. Δημόσια, βεβαίως. Δεν τα είπατε. Αλλήλω. Και καταρχήν θα έδειχνα στοιχεία, αν είχα δύο χαρακτήρα, και από παλιές συνέντευξεις που έδινα. Δεν έχω ρίξει ποτέ που κανένας δεν ασχολεί. Είτε αξίζει να είναι εκεί που είναι, είτε δεν αξίζει να είναι εκεί που είναι. Εκτιμώ και αγαπώ, ειδικά τους καλούς χαρακτήρες βέβαια, αλλά ποτέ δεν θάβω εισαγωγικά κανέναν συνάδελφο μου. Ποτέ. Και αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει αυτό που έκανε, γιατί δεν είναι σωστό. Και είμαστε λίγες στον χώρο, είναι καλά να είμαστε ενωμένες και αγαπημένες. Ήταν πάντως, δεν θα σχολιάσω εγώ αν ήταν καλό ή κακό, και δεν ήμουν παρούς στη συνέντευξη. Ναι. Απλά ήταν σίγουρα ένα δημοσίευμα το οποίο κατάφερνε να εκθέσει όλες μαζί και την κάθε μια ξεχωριστά. Ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω να μάθω αν είσαι φίλη, πραγματικά φίλη, με κάποια από τις, σε εισαγωγικά κι εγώ, ανταγωνίστριές σου στον χώρο. Είσαι φίλη με κάποια. Πραγματικά φίλη. Πραγματικά φίλη. Όχι. Όχι. Θα ήθελα για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι, ξέρω, να σκάψω για καφέ σπίτι μου, αλλά δεν τολμώ γιατί ίσως. Δεν ξέρω, καλύτερα δοκίμαζα δηλαδή. Σου δίνουμε μια ιδέα λοιπόν, μέσα από τα σκάφιδες. Μπορούσα να βγάλουμε πολύ ωραία πράγματα, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Και για να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη την βοήθειά μας. Ενώ οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ενώ διάφορα events. Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και λοιπά. Μαζί, ενωμένες, αγαπημένες. Ήδου λοιπόν η Αλέξια ρίχνει την ιδέα, αν ακούνε και οι υπόλοιποι. Για καφέ, ράτε όλες σπίτι μου. Εγώ θέλω να ξέρω το εξής. Είσαι όντως αναμφίβολα ένα από τα πιο συμπαθητικά και καλά παιδιά αυτής της μουσικής σκηνής, αν θέλεις. Και ξέρω επίσης ότι είσαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Πολύ πιο ευαίσθητη από πολλούς καλλιτέχνες. Δεν είσαι αρκετά σκληρό καρύδι, αυτό που λέμε, για να αντέξεις αυτά που γίνονται στον χώρο. Αντέχω. Στεναχωριέσαι πολύ εύκολα. Να... Και κλαις πολύ εύκολα με ό,τι γίνεται. Δεν κλαίω τόσο εύκολα. Όχι πια. Όχι. Ο τελευταίος σου δίσκος, ο πιο πρόσφατος δηλαδή, του «Έλα μια νύχτα» του Κώστα Χαριτοκλωμένου και του Γιώργου Μίτσικα, έγινε και αυτός χρυσός. Συγχυσμένα πράγματα για σένα, δεν σου κάνει πιο εντύπωση. Μελλοντικά σχέδια θέλω να μάθω για τον επόμενο δίσκο, πότε βγαίνει, τι θα έχει, άλλο συνθέτη, τον ίδιο συνθέτη, τον ίδιο στιγουργό. Δεν έχει θα... ακόμα ψάχνω, δεν είμαι σιγουριά σύντομα, θα ξέρω. Ωραία. Προς το παρόν, εσύ κάθε βράδυ εμφανίζεσαι μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου στο Διογέννη Παλά. Ακριβώς. Και βέβαια δεν σου κρύβω ότι έχω μια μικρή απορία. Δηλαδή, σκέφτηκα η Αλέξια λέει τώρα μια κοπέλα τη pop. Ένα καθαρό με κορίτσι τη pop που από ό,τι ξέρω λατρεύει και τη soul μουσική και την jazz μουσική. Γιατί είσαι ένα τόσο λαϊκό, μεγάλο νυχτερινό κέντρο? Δεν είναι λίγο ο χώρο όχι πολύ ταιριαστό για σένα? Μέχρι τώρα ζούσα σε μαγαζιά τα οποία ήταν μπροστά προ το κοινό, προ τον κόσμο. Όμω. Ήθελα και για μένα για να βελτιωθώ, δηλαδή, σαν καλλιτέχνης πια. Καλλιτέχνηδα. Καλλιτέχνης, ναι. Ήθελα να βρω σε κάποιο χώρο διαφορετικό. Να πω λίγο έξω από τα νερά μου, αν θες. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη πρόκληση. Έπαιξε ρόλο το υψηλό κασέ που μπορεί να προσφέρει τα πολλά χρήματα που προσφέρει ένα τέτοιο μαγαζί. Το κασέ είναι πιο ψηλό όταν είμαι μόνο μου σε διάφορους χώρους που θα είμαι μόνη μου. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Θα διαβάσω σε κάτι. Σαν τέτοιο τόσο λαϊκό μαγαζί. Είναι μεν τα πρώτα ονόματα ο Λεπά μου και η Άντζελα, σίγουρα στο λαϊκό τραγούδι, διάσημη. Αλλά ο κόσμος που έρχεται εκεί δεν έρχεται μόνο να ακούσει λαϊκό τραγούδι, έρχεται να ακούσει διάφορα δημοσιογραφικά τραγούδια και εγώ και Μαντόνα και ξένα και pop και χορεύω μάλιστα, το καταδύναμη βέβαια.
Βλέπεις και λοιπόν, νεολαία και στα τραπέζια, υπάρχει νεολαία, μπράβο, έρχεται πάλι νεολαία. Πάρα πολύ νεολαία και πάρα πολλοί κόσμοι από διαφορετικά στρώματα και διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο, είναι ένα πρόγραμμα μαγαζιά για μένα, της Ελλάδας. Άρα είσαι ευχαριστημένη από την επιλογή σου που έκανες. Πολύ ευτυχισμένη. Πολλά γράφτηκαν για το πρόσφατο φεστιβάλ τραγουδιού των χωρών της ΕΟΚ που έγινε στην Κέρκυρα. Πολλά γράφτηκαν, πολλά υπόθηκαν, δεν θα επαναλάβω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θέλω να μάθω από το στόμα της Αλέξιας τι ακριβώς έγινε και έχασε το βραβείο το κομμάτι «Έλα». Δηλαδή είναι αυτό που γράφτηκε ότι διέρευσαν κασέτες, λέει, στους σταθμούς και τα λοιπά και τα λοιπά, ή κάτι άλλο. Ήταν πολύ εύκολο να διαρρεύσουν οι κασέτες, διότι ήταν ανοιχτή η είσοδος στο κοινό κάθε μέρα τις πρόβες μας. Όχι, γράφτηκε ότι εσύ είχες δώσει κασέτα σε παραγωγούς. Η μέρα του πες, όχι, κασέτα σε παραγωγούς, όχι, όχι. Αυτό που έγινε όντως, ήμασταν οι πιο οργανωμένοι, και το λέμε περηφάνεια αυτό, από όλους τους άλλους καλλιτέχνες, ήταν και Ευρωπαίοι. Είχαμε δώσει με γεωγραφικό συμπέντα γλώσσες, φωτογραφία, αυτόγραφα, κάρτες, professional κάρτες κτλ. Και κατ' παροτρύνσεως της Ομαδικής Επιτροπής της Ελλάδος, είχαμε και Maxi Singles. Εμένα με ειδοποίησανε, δεν θα πω τώρα και ονόματα κιόλας, να έρθω στην Αθήνα από Θεσσαλονίκη, ήμουν φορτωμένος με το τελευταίο Βανταζή για το καλοκαίρι, να έρθω για μία μέρα να γραφήσω το Maxi Singles και να δοθεί τη μέρα του διαγωνισμού. Και έτσι και έκανα. Υπάρχουσαν εντολές. Σαν άπειρη και μικρή και καινούργια που ξεκινώ τώρα, υποτίθεται, άκουσα τους μεγαλύτερους μου και έγινε έτσι και έγινε. Και με κάποιο τρόπο δηλαδή διέρευσε και το μάτι. Και εκεί όμως, όχι, δόθηκε τη μέρα του χάρη, τη μέρα του διαγωνισμού, είχαμε press conference στο αρχείο της Κέρκυρας. Και στο κατασταλτικό, κατόπιν του αρχείου, μας απαγορευόταν να δοθεί δίσκος τη μέρα του διαγωνισμού. Εγώ δεν το ήξερα αυτό και δεν έπρεπε να ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτοί που με ενεφέρουν να κάνω αυτό το πράγμα, όφιλαν να το ξέρουν. Άρα ήταν λάθος, δυστυχώς, τραγικό λάθος ανθρώπων που ήταν στην ελληνική αντιπροσωπεία.